Πρέπει να πάρω ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Τζαβέλα. Κυρία Τζαβέλα, είδα χθες το tweet το δικό σας που λέτε ότι μαθαίνω, ένα μαθαίνω είχατε, ότι η χώρα μας είναι στη χειρότερη καμπή σχέσεων που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο χειρότερο σημείο. Μπορείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο γύρω από αυτό. Πώς το συμπεραίνετε? Υπάρχει η δισογραφία που δείχνει ότι υπάρχει αρνητική. Είναι αρνητική η διάθεση των Αμερικανών απέναντί μας μετά από όσα συνέβησαν με τον κύριο Ξηρό και κυρίως με τη Μόσχα. Εγώ τα λέω εβδομάδα, δεν με πιστεύει κανένας. Εσείς μου λέτε τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, όταν ήμουν Ευρωβουλευτή, ήμουν αντιπρόεδρος στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, συνεργαζόταν με το Κογκρέσο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχω αρκετές γνωριμίες και μερικούς φίλους στο Κογκρέσο. Και όπως όλοι οι Έλληνες, όποιον έχουμε, παίρνουμε, ρωτάμε τι γίνεται, τι πάει κτλ. Η παρούσα κυβέρνηση είχε ξεκινήσει με πολύ καλές προοπτικές για μια πολύ καλή ελληνοαμερικανική σχέση. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε φροντίσει να δικτυωθεί από πριν, θυμόσαστε, με την Αμερική. Η Αμερική διάκειτο ευμενός απέναντι σε ένα γκρόσο μόντο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και η Αμερική συμφωνεί ότι τα μέτρα λιτότητας και τα λοιπά δεν φέρουν ανάπτυξη. Παρατηρήσαμε, και αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχα συνέχεια, ότι υπήρχε στήριξη από την αμερικανική πλευρά και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα μιλούσε με τον κύριο Τσίπρα και τα λοιπά. Έβαζαν πλάτη, θέλετε να πείτε, σε κάποιες δυσκολίες, όχι κάποιες, σε πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Τσίπρας στις συζητήσεις και με τον Βερολίνο και με τους άλλους δανειστές. Όχι μόνο με την παρούσα κυβέρνηση, και όσο ήμουν ευρωβουλευτής, δηλαδή είχαμε κρίσιμο Eurogroup την επόμενη μέρα και ερχόταν ο Γκάιντνερ νυχτιάτικα για να πιάσει το Ρέν, να πιάσει τον άλλον και τα λοιπά, να στηρίξουν την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι οι Αμερικανοί συμφωνούν ότι ένα αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας δεν μας βγάζει από την κρίση. Και λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλα και αναπτυξιακά κτλ. Ταυτόχρονα βέβαια μας λένε, γιατί έχουν και καλές σχέσεις με τους Γερμανούς και ενδεχομένως υπολογίζουν τον παράγοντα Γερμανία και επιστωτών, θα έλεγα περισσότερο από εμάς που είμαστε λίγο μικροί σαν χώρα, όχι λίγο, είμαστε μικροί σαν χώρα. Ταυτόχρονα όμως μας λένε να προχωρήσουμε σε κάποιες γρήγορες μεταρρυθμίσεις. Ναι, γιατί οι Αμερικανοί το λένε αυτό, έχοντας κατά νου μια κανονική χώρα. Και γι' αυτό λένε ότι κοιτάξτε να γίνετε κι εσείς μια κανονική χώρα, με κάποιες ρυθμίσεις που θα μπορέσουν να επιβιώσετε μέσα σε ένα παγκόσμια και πολύ έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από τότε που άρχισε το θέμα της νομοθεσίας που αφορούσε και τον Ξηρό. Εκεί λοιπόν είχαμε, δεν μπορώ να σας πω, τα μαντάτια ήταν πάρα πολύ, είχαν ενοχληθεί πάρα πολύ. Σε ό,τι ενστάσεις φέρναμε από την Ελλάδα λέγοντας ότι εντάξει κτλ. Ο αντίλογος ήταν, αν είχαν δολοφονηθεί Έλληνες διπλωμάτες σε μία άλλη χώρα, εσείς θα συγχωρούσατε τη χώρα αυτή, αν έβγαζε εμέσως τους δολοφόνους από τους τη φυλακή. Ναι, γενικά. Εφόσον καταδικαστήκαν, δολοφόνια είναι. Ναι, ναι. Είχαμε αυτό, είχαμε δηλώσεις, όχι από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας από τότε που έγινε πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και αυτό το λένε και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Είχαμε δηλώσεις που ήταν αντίθετες με πολλά θέματα της δυτικής διπλωματίας. Είχαμε τον αρμόδιο για ενεργειακά θέματα της Αμερικής που ήρθε. Ναι, έχει ένα δύσκολο όνομα. Έχω, ναι, ο Χοκστάιν. Χοκτάιν. Όταν έσκασε το θέμα του αγωγού, του ρωσικού αγωγού, ναι, και τελικά. Νομίζω το έκοψε ο άνθρωπος. Ήρθε στην Αθήνα και του είπε ότι. Πολύ. Τελειώσαμε. Θα έλεγα πολύ κοφτά. Καταψύκτης. Δηλαδή είπατε για τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αλλά και η δήλωση του Χοκστάιν για μένα ήταν. Δηλαδή είπε στον κύριο Λαφαζάνη, κοίταξε. Αυτές είναι οι διαδικασίες οι τυπικές, αυτή είναι η νομοθεσία, δεν μπορείς να προχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από δηλαδή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Του είπε τον Ευρωπαϊκό Νόμο, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ναι, και αυτό είναι πρωτοφανές. Να προσθέσω σε εσάς, θα μου επιτρέψει, ο κύριος Χοκτάιν είναι ο άμεσος πολέμιος της Γκάζπρομ.
Δηλαδή όλη η Ευρώπη. Και εμείς θα έπρεπε να είμαστε, γιατί έχουμε ένα καπέλο 30%. Είναι ο απολύτως εξειδικευμένος. Κύριε Τράγκα, και εμείς θα έπρεπε να είμαστε. Ναι. Πληρώνουμε εδώ και 40 χρόνια ένα καπέλο 30% στην Gazprom. Το οποίο πήγε πόσο τώρα, πέστε 15. Πέστε αυτά, ναι. Πήγε 15. Και γι' αυτό θα έχουμε και μειωμένες τις τιμές του πετρελαίου. Ναι, να πείτε όμως ότι. Να το πείτε αέριο. Όμως ότι ειδοποιήθηκε το Μαξίμου ότι. Το Μαξίμου για μένα έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Οι Αμερικανοί λένε ότι η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είναι αδιανόητο να έχει ανεξάρτητες σχέσεις με τη Μόσχα. Έτσι, ελευθέριες σχέσεις. Αυτό σας το λέω και σας το ξαναλέω. Άλλο και να το λέω έχουμε. Και το πρωί στο ραδιόφωνο, είναι πολύ επικίνδυνο. Κύριε Τράγκα, άλλο ναι. Να έχουμε και άλλο να δηλώνουμε ότι έχουμε. Εδώ έχουμε δηλώσεις. Και αυτό είναι ο αντίλογος ο δικός μας. Στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί πολύ, ότι είναι δηλώσεις, μην δίνετε σημασία. Αλλά πόσο να μην δίνουν σημασία. Και εμείς λέμε. Τι θέλετε να πείτε, ότι τους λέμε εμείς ότι απλά είναι δηλώσεις. Ναι. Είδατε να γίνεται κάτι, όχι, πιστεύετε ότι θα γίνει ο αγωγός. Δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο μόνος ο οποίος δεν έκανε τα ανοίγματα του κυρίου Τσίπρα και άλλων προς την Μόσχα ήταν σε διμερείς σχέσεις, ενταξόμενα σε διμερείς σχέσεις. Ενδεχομένως εμείς δεν είχαμε κοστολογήσει άλλο η ελληνική κυβέρνηση. Και άλλο να προχωρήσουμε. Μέχρι που μπορεί να φτάσουν αυτά. Ναι. Άλλο να προχωρήσουμε σε θέμα. Ρωσικού αγωγού ακόμα δεν είχε συμφωνήσει η Τουρκία ότι θα περάσει πρώτα. Εμείς λέγαμε θα πάρουμε προκαταβολή. Τρελά πράγματα. Και αντίθετα με την Ευρωπαϊκή. Δεν πήραμε προκαταβολή τελικά. Δεν πήραμε. Και πηγαίνοντας όλα αυτά που λέγαμε ήταν αντίθετα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πείσανε τον Πρωθυπουργό, φέρανε πάλι τον Μίλλερ εδώ. Τον πείσανε. Και σας... Τον πείσανε. Έφερε τον Μίλλερ και τον είδε ο Μίλλερ. Μιλάτε για τον Αλεξέη Μίλλερ που είναι ο ηγέτης της Γκάζα. Και να σας κάνω μια πρόβλεψη. Επειδή αυτό δεν προχωράει διαδικαστικά και τυπικά και νομοθετικά, οι Ρώσοι θα ενοχληθούν και αυτοί πάρα πολύ μαζί μας. Που τους πάμε και τους φέρνουμε για πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Και λέτε ότι θα μας αδειάσουν και οι Ρώσοι. Νομίζω ναι. Μείνετε εδώ, βάλτε μια τελεία.